Ειρήνη, πάση και το πνεύμα σου. Κατά Μαθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, πρωίας γενωμένης, συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, κατά του Ιησού, ώστε θανατώσει αυτόν και δίσατε σε αυτόν, αφήγαγον και παρέδωκαν αυτόν ποντίο Πιλάτο, το ηγεμόνι. Τότε ειδών Ιούδας, ο παραδειδούς αυτόν, ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς, απέστρεψε τα τριάγοντα αργύρια σε αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης, λέγον, ήμαρτο παραδούς εμαθών, ιδέυπον, και προς εμάς σιώψη. Και ρίψε στα αργύρια εν τον ναό, ανεχώρησε, και απελθόν απήξατο, οι δε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια, είπον, που καίξες τη βαλήν αυτά, εις τον κορβανάν, επίτιμη αίματος εστί, συμβούλιον δε λαβώντες, ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του Κεραμαίος, εις τα χβή της ξένης, διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος, έως της σήμερον, τότε επληρώθη το ρηθέν, διε Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμή του τυπημένου, όνε τιμήσαν το από Ιών Ισραήλ, και έδωκαν αυτά στον αγρόν του Κεραμαίος, καθάς έταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησε αυτόν τον ηγεμόν λέγον, «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο δε Ιησούς έφυγε αυτό, συ λέγεις, και το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο, τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ού κακούεις πόσο σε καταμαρτυρούσε, και ού καπεκριθεί αυτό προς ουδέ εν ρήμα, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλίαν, κατά δε εορτήν ιώθει ο ηγεμόν, απολύν έρα το όφλο δέσμιον, ονήθελον, είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενο Βαραβάν, συνηγμένον αυτόν, ήταν αυτής ο Πιλάτος, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν τον λεγόμενο Χριστόν. Ήδη γάρ ότι δι' αυτόν παρέδωκαν αυτόν, καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν εγγενή αυτού λέγουσα, μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά γάρ έπαθαν σήμερον καθόν αρβή αυτόν. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους, και να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωσιν, αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, οι δε είπον Βαραβάν, λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ον ποιήσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσιν αυτό πάντες σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν έφη, τι γάρ κακόν επίησεν, οι δε περισσός έκραζον λέγοντες σταυρωθήτω, ειδών δε ο Πιλάτος, ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ, απενύψατε τα σχήρας, απέναντι του όφλου λέγον, αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί εισκόψεστε. Και αποκριθείς πάσο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν αυτής τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν, φραγγελώσας παρέδωγεν και να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαμβώντας τον Ιησούν και στο πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και εκδίσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξ ακαρθών, επέθηκαν επ' την κέφαλην αυτού και κάλαμον επ' την δεξιάν αυτού και βολυπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτό λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και εμπτήσαντες αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτεκτον στην κεφαλήν αυτού και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέλισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρό σε εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων κυριναίων ονόματι Σίμωνα του τον εγκάρεψαν την άρη των σταυρών αυτού και ερθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά ως εστί λεγόμενος κρανίου τόπος έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταχωρής με μειγμένον και γευσάμενος του πίθελε ποιήν σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού, βάλλοντες σκλήρον, και να πληρωθεί το ρηθένικο του προφήτου, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών με έβαρον σκλήρον, και καθήμενοι αιτήρουν αυτόν εκεί, και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού, την αιτίαν αυτού γεγραμμένη, ούτως εσπίνω Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων,
σταυρούντες είναι αυτό διορίστε, εις εκ δεξιών και εις εκ σεβονίμων, οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτών, κινούνται σας κεφαλάς αυτών και λέγοντες, ο καταλύων των ναών και εν τες ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν, ή Υιός ή του Θεού, κατάβηθη από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον, άλλους έσωσεν εαυτόν ουδύνατε σώσε, ή βασιλεύς Ισραήλ εστί, καταβάτων είναι από του σταυρού, και πιστεύσω μεν αυτό, πέπιθεν επί των Θεών, ρησάστον είναι αυτόν, ή θέλει αυτόν, είπε γάρ, ότι Θεού είμαι Υιός, το δαυτό και ηλίστε, στις σταυροθέντες αυτό, γονίδιζον αυτό, από δέκ της ώρας σκότωσε γένετο επί πάσα από την γη, έως ώρας ενάτης, περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς, πονή μεγάλη λέγον, ηλί, ηλί, λαμάσα βαφθανή, του τέστη, Θεέ μου, ειν ατι με εγκατέλειπες, την έσδε, τον εκιεστικότον, ακούσαντες έλεγον, ότι ηλίαν φωνή ούτως και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους και περιθείς κάλαμον επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον άφες είδομεν ή έρχεται ηλίας σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφή και το πνεύμα και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχύς τις δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσύστη και πέτρες εσχίστησαν και τα μνημεία ανεώχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξερθώντας εκ των μνημείων μετά την έγερση αυτού εισήφθαν στην Αγίαν πόλη και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατονταθός και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησού ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα εφοβήθησαν σπόδρα λέγοντες αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως, ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ, από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες και κολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό, ενέστην Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Υιός η Μήτυρ και η Μήτυρ των Υιών Ζεβεδαίου. Τα μου κατεύθυναν κατά το λόγιο σου και δίκατα κυρίως άτομο πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συμπλωλά σου. Το πρόσωπό σου επίφαναν επί το δούλο σου και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Πληρωθείτε το στόμα μου ενέσαι σου κύριο που συμπλήσω την δόξα σου όλη την ημέρα τη μεγάλη καρδιά σου. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θεός,